Τώρα, τη στρατιωτική συνεργασία Ελλάδας με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα επισφραγίζει συμμετοχή της φρεγάτας Ίδρα σε εκδηλώσεις στο Αμπουντάμπι. Την ίδια ώρα, οι πρώτοι Έλληνες πιλότοι που θα πετάξουν τα Ραφάλ αναχωρούν για εκπαίδευση στη Γαλλία. Γαλλοί υπτάμενοι δίπλα σε Έλληνες αεροπόρους ενημερώνονται στην αεροπορική βάση της Τανάγρας για αποστολή στο πλαίσιο της άσκησης Κύρος. Από την επόμενη εβδομάδα θα τους μίσουν στα μυστικά των Ραφάλ στη Φωλιά των γαλλικών μαχητικών στο Μόντε Μαρσάν. Είναι εικόνες που έδωσε στη δημοσιότητα η γαλλική αεροπορία. Οι Γκρέκοι ήταν assez curieux de voir le Rafale de plus près, de s'installer à son bord, de voir l'utilisation qu'en faisait la France et leurs équipages. Οι πρώτοι Έλληνες που θα πετάξουν με τα Ραφάλ αναχωρούν για τη Γαλλία μαζί με τεχνικούς από την 114 πτέρυγα μάχης. Θα επιστρέψουν στις αρχές του καλοκαιριού με τα πρώτα από τα 18 γαλλικά μαχητικά που θα αποκτήσει η πολεμική μας αεροπορία. Dès le lendemain de notre arrivée, donc à l'issue de quelques briefings de formalité, d'utilisation de terrain et de sécurité, on a pu commencer les activités opérationnelles. Donc plusieurs vols ont été effectués avec des moyens différents tels que le F-16. Le Mirage 2000, le Rafale. Η φρεγάτα Ίδρα αποπλέει από τον άφσταθμο με προορισμό τον Περσικό κόλπο και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Η Ελλάδα επισφραγίζει τη στρατιωτική της συνεργασία με τους Άραβες και στέλνει μήνυμα υψηλού συμβολισμού στην Άγκυρα για τις ισχυρές συμμαχίες που αναπτύσσει απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα.